μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα που ζούμε και στην οικονομική κρίση, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα, ειδικά για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ψυχικά πάσχοντες, τα παιδιά, η τρίτη ηλικία, και φυσικά εν ώψη και μιας καινούργιας πραγματικότητας που έφερε η πανδημία, φαίνεται ότι φαινόμενα βίας, φτωχοποίησης, αλλαγής εργασιακών συνθήκων, ανασφάλειας και γενικής ρευστότητας, όλα πια αυτά έχουν έρθει στο τραπέζι με διάφορες εκδηλώσεις, είτε είναι ενδοοικογενειακή βία, είτε είναι ανάπτυξη καινούριων ψυχικών διαταραχών και τελικά αυξημένων αναγκών στην κοινότητα για περισσότερες ποιοτικές, προσβάσιμες και προσιτές υπηρεσίες, γιατί χρειάζονται και χρήματα για να μπορείς πια να έχεις πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες και υπάρχουν και περιοχές και στο νομό μας και γενικότερα που δεν έχουν την ίδια ποσότητα και ποιότητα σε αυτές τις υπηρεσίες. 10 Οκτωβρίου, μάλλον η 10 Οκτωβρίου είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα για την ψυχική υγεία. Κάθε χρόνο συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και θέλω να την ευχαριστήσω για την συνεργασία που έχουμε εδώ και χρόνια και με τους φορείς της περιοχής μας και διοργανώνουμε κάποιες δράσεις, κάποιες ενημερώσεις για το κοινό, οι μερίδες, συνέδρια κτλ. Φέτος αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια ολοήμερη μερίδα, δηλαδή ουσιαστικά ένα ολοήμερο συνέδριο που να είναι πρωί, απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, το οποίο θα μιλήσουν τα άτομα με ψυχική αναπηρία, το οποίο θα μιλήσουν οι γονείς, το οποίο θα μιλήσουν όλοι οι υπεύθυνοι γιατροί και αυτοί που στηρίζουν τα άτομα με ψυχική υγεία για τα προβλήματα, για τα δικαιώματα και όλα τα προβλήματα που τους απασχολούν. Οι παγκόσμιες ημέρες είναι εδώ πέρα για να μας υπενθυμίζουν την ευθύνη μας, αλλά και να ευαισθητοποιούν τους πολίτες για ζητήματα στα οποία αναφέρονται. Έχουμε λοιπόν μια παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία στις 10 Οκτωβρίου, που ο στόχος είναι αυτονόητος και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και θα έλεγα όλους τους πολίτες να ανατροφοδοτήσει τη σκέψη τους για τις ψυχικές παθήσεις και την κινητοποίηση που πρέπει να κάνουμε όλοι και εμείς που έχουμε τις ανάλογες ευθύνες για τη δημόσια υγεία για τη στήριξη της ψυχικής υγείας των πολιτών. Είμαι πολύ περήφανη που βρίσκομαι εδώ σε αυτό το δελτίο τύπου. Το 2016 είχαμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια με τον κύριο Χαροκόπο τότε στη θέση του κυρίου Μπονάνου ως Αντιπεριφερειάρχης Υγείας να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις, τις δομές, ό,τι υπάρχει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ώστε όλοι μαζί να προχωρούμε μπροστά για την ψυχική υγεία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Όπως εμείς σαν οικογένειες, σαν φροντιστές και οι λήπτες μας που είμαστε, γιατί είμαστε μεικτός σύλλογος, παλεύουμε για το καλύτερο του αύριο, την καλύτερη ποιότητα ζωής, την αξιοπρέπεια στην εργασία, το δικαίωμα στην εργασία και για να είναι ισόνομα και ισότιμα μέλη στην κοινωνία μας. Έτσι πιστεύω ότι παλεύουν όλοι. Και τα πρόσωπα με ψυχοπαθολογική εμπειρία είναι και αυτοί πολίτες ισότιμοι και πολλές φορές στο επίπεδο της εργασίας πολύ πιο αξιόπιστοι και από τους εντός εισαγωγικών εισηγηγείς. Θα ήθελα να πω τώρα με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας ότι όπως είπε και η κυρία Μπίκου, χρόνια τώρα προσπαθούμε όλες οι μονάδες ψυχικής υγείας να δώσουμε το στίγμα στην κοινωνία με την ευκαιρία αυτή και να ενημερώσουμε για τα θέματα ψυχικής υγείας τους πολίτες της Πάτρας.